σήμερα είναι πασχαλινό το θέμα μας. Συμβαδίζει με τις ημέρες που διανύουμε. Βεβαίως. Διανύουμε ήδη τη Μεγάλη Εβδομάδα. Τα παιδιά απολαμβάνουν τις πασχαλινές διακοπές στο σπίτι. Έτσι λοιπόν, τι καλύτερο για αυτά, να περνούν το χρόνο τους δημιουργικά. Γι' αυτό σήμερα έχουμε να προτείνουμε δύο κατασκευές. Σωστό. Καλό είναι και για τους γονείς αυτό που προτείνετε. Βεβαίως. Γιατί αυτός ο πολύς χρόνος στο σπίτι, καλός είναι μεν, αλλά φέρνει και μια μηχανία, γιατί δεν ξέρουν πώς θα το διαχειριστούν και οι ίδιοι γονείς με τα παιδιά. Κάπως πρέπει να τα απασχολήσουν. Βέβαια, ακριβώς. Και τι καλύτερο να τα απασχολήσουν δημιουργικά. Γι' αυτό και εμείς έχουμε φέρει σήμερα δύο κατασκευές, για να περάσουν δημιουργικό χρόνο τα παιδιά. Μαζί με τους γονείς. Μαζί με τους γονείς. Και να αποκτήσουν όλα αυτά τα ωφέλη που προσφέρουν οι κατασκευές. Και οι κατασκευές και οι κατασκευές μαζί με το μπαμπά και τη μαμά. Αν θέλει ο μπαμπάς, συνήθως η μαμά τα επομίζεται, αλλά δεν πειράζει, εμείς θα το πούμε. Και οι μπαμπάδες έχουν αρχίσει. Και οι μπαμπάδες. Βεβαίως και ασχολούνται. Μάλιστα. Λοιπόν, και ποια είναι τα ωφέλη από το να καθίσει ο γονιός με το παιδί του να φτιάξει κάτι, μια απλή κατασκευή, φαντάζομαι. Είναι πάρα πολλά τα ωφέλη, Ρούλα, από τις κατασκευές και τις χειροτεχνίες στα παιδιά. Πρώτα απ' όλα βελτιώνουν τη φαντασία τους, την καλλιεργούν καλύτερα, διότι έρχονται σε επαφή με διάφορα υλικά και προσπαθούν να συνδυάσουν χρώματα, σχέδια, ώστε να έχουν ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν ακονίζουν το μυαλό τους, αναπτύσσουν τις αισθήσεις τους, γιατί όπως είπα, αυτή η επαφή με τα υλικά τους κάνει να συνειδητοποιήσουν ποιο είναι πιο μαλακό υλικό, ποιο είναι πιο σκληρό, ποιο μπορεί να αλλάξει σχήμα. Ακόμα και χρώματα ταιριάζουν. Ακριβώς, μαθαίνουν τα χρώματα έτσι. Ακόμα και η διαφορετικότητα στη μυρωδιά τα βοηθά πολύ. Ίσως και σημασία στη λεπτομέρεια, δηλαδή να μην κάνουν χοντροκοπιές, να αρχίσουν να φτιάχνουν κάτι βεβαίως, καλύτερα. Βεβαίως, βεβαίως. Και ο συναγωνισμός μεταξύ τους, ένα-δύο παιδάκια. Και αυτό. Υγιής συναγωνισμός. Και αυτό. Περνούν, όπως είπαμε, δημιουργικό χρόνο. Όλοι θα έχουμε παρατηρήσει κάποιο παιδάκι που ασχολείται με μια κατασκευή, με μια χειροτεχνία. Είναι προσιλωμένο πάρα πολύ σε αυτό που κάνει. Δύσκολα μπορείς να του αποσπάσεις την προσοχή. Έτσι, λοιπόν, οι κατασκευές τα βοηθά να συγκεντρώνονται και να τελειώνουν αυτό που έχουν ξεκινήσει. Τι να είναι και περήφανα για το αποτέλεσμα που έκαναν. Βεβαίως. Κάτι μόνα τους. Βελτιώνουν έτσι την αυτοπεποίθησή τους. Βιώνουν το αίσθημα της ικανοποίησης. Έχουν ολοκληρώσει κάτι. Ειδικά όταν εισπράξουν και τον μπράβο από τους γονείς, νιώθουν μεγάλη χαρά και μεγάλη ικανοποίηση για αυτό που έχουν κάνει. Χαλάλη και η λίγη εγκαταστασία ή η περισσότερη που θα δημιουργηθεί στο σπίτι. Χαλάλη. Χαλάλη λοιπόν. Και να πω και τέλος ότι μαθαίνουν με αυτόν τον τρόπο να εκφράζουν και σκέψεις και συναισθήματα. Έχει παρατηρηθεί, ιδιαίτερα στα πιο εσωστρεφή παιδιά, ότι τα βοηθά να εκφράζονται, που σε αντίθετη περίπτωση δεν θα το έκαναν και πολύ εύκολα. Σωστά. Πολύ ωραία. Ποιες είναι οι προτάσεις λοιπόν πασχαλινές που έχουμε να δώσουμε στις μαμάδες και παιδιά? Λοιπόν, σήμερα έχουμε φέρει, προτείνουμε, δύο κατασκευές. Η πρώτη είναι να διακοσμήσουμε τα πασχαλινά αυγά μας με πάρα πολύ εύκολο και απλό τρόπο, με σχήματα από χαρτοπετσέτες ή χαρτομάντιλα. Θέλουμε μόνο αυτά υλικά γιατί είναι μαλακά, δηλαδή θα μας έκανε μια εικονίτσα από ένα μαλακό φύλλο περιοδικού ίσως. Και αυτό θα μπορούσε, αν ήταν αρκετά μαλακό το φύλλο, ναι. Πραγματικά το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό. Θα το δούμε και στο βίντεο και είναι πάρα πολύ ωραίο. Ωραία. Ας το δούμε λοιπόν και μετά μας λες και για τη δεύτερη κατασκευή. Ανά, τι θα χρειαστούμε για την κατασκευή μας? Λοιπόν, θα χρειαστούμε βρασμένα λευκά αυγά, χαρτοπετσέτες με διάφορα σχεδιάκια, ένα ψαλίδι που να κόβει καλά, μία κόλλα, υγρή κόλλα και πινέλο και ένα μπολάκι για την κόλλα. Διαλέγουμε τη χαρτοπετσέτα που θέλουμε και το σχέδιο που μας αρέσει και το κόβουμε γύρω-γύρω περιμετρικά όσο πιο κοντά γίνεται στο μοτιφάκι που επιλέξαμε για να κολλήσουμε πάνω στο αυγό μας. Έχω κόψει και άλλα εδώ σχεδιάκια. Μπορούμε, εκτός από χαρτοπετσέτες, κυκλοφορούν και διάφορα χαρτομάντιλα με σχέδια. Αφού έχουμε κόψει το σχεδιάκι που θέλουμε, παίρνουμε το αυγό μας, το βάζουμε έτσι πάνω το σχέδιό μας, ακριβώς εκεί που θέλουμε, παίρνουμε την κόλλα
Είναι υγρή κόλλα για χαρτοπετσέτα ή για χαρτί. Και παίρνουμε το πινέλο μας, το βουτάμε στην κόλλα και αρχίσουμε και το καλύπτουμε από το κέντρο προς τις άκρες. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ατλακόλ, που είναι μια κόλλα που τη βρίσκουμε εύκολα και στα βιβλιοπωλεία? Φυσικά και μπορούμε, απλά θέλουμε καλύτερη προσοχή στο να την απλώσουμε. Θέλει απαλά-απαλά, επειδή η χαρτοπετσέτα, το ένα φύλλο χαρτοπετσέτας είναι πολύ ευαίσθητο, για να μην λιώσει με την ατλακόλ. Αλλά έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Παίρνουμε ένα κομμάτι χαρτί κουζίνας και πιέζουμε απαλά πάνω στο σχεδιάκι μας με προσοχή, απλά για να κολλήσει καλύτερα σε όλη την επιφάνεια. Παίρνουμε άλλο ένα σχεδιάκι, αυτό με το πουλάκι εδώ. Λοιπόν, ξεκολλάμε πάλι τα δύο φύλλα από πίσω από το σχέδιο, να μείνει μόνο το ένα. Όπως είπαμε, η χαρτοπετσέτα αποτελείται από τρία φύλλα, οπότε εμείς χρειαζόμαστε μόνο το ένα με το σχέδιο, τα άλλα δύο τα αφαιρούμε για να είναι πιο λεπτό. Το σκουπίζουμε. Μπορούμε να διαλέξουμε και άλλα. Να το κάνουμε με το προσωπικό μας γούστο. Είναι προτιμότερο να διαλέγουμε μόνο λευκά αυγά για αυτή την κατασκευή? Είναι καλύτερο, γιατί έτσι είναι πιο ευδιάκριτα τα χρώματα και τα σχέδιά μας από το να ήταν σκούρα τα αυγά μας. Είναι μια κατασκευή που μπορούμε να φτιάξουμε πολύ εύκολα με τα παιδιά μας, να τους ζητήσουμε να κόψουν σχεδιάκια από τις χαρτοπετσέτες ή από τα χαρτομάτιλα και σιγά σιγά με την υγρή κόλλα και το πινέλο να τα κολλάμε στα αυγά. Πόσο χρόνο θέλει για να στεγνώσει κάθε αυγό? Θέλει περίπου στη μισή ώρα, αλλά είναι πανεύκολο και μπορούμε να περάσουμε αρκετό χρόνο μαζί με τα παιδιά μας δημιουργικά και σίγουρα θα τους αρέσει. Πραγματικά πολύ εντυπωσιακό αυτό που έκανε η κυρία με το αυγό. Και πολύ απλό, πολύ εύκολο. Πολύ απλό και έχει και πάρα πολλές δυνατότητες. Ακριβώς. Δηλαδή μπορεί να τα κάνει όπως θέλει τα αυγά και, ναι, και να τα διακοσμήσει, για να ζωγραφίσει και να κολλήσει. Ένα περίεργο κολλάζ, πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Μάλιστα, η δεύτερη κατασκευή είναι το ίδιο ενδιαφέρουσα και εύκολη. Είναι εύκολη. Είναι μια πασχαλινή λαμπάδα ώστε να καμαρώνουν τα παιδάκια το βράδυ της Ανάστασης με υλικά που έχουμε σπίτι. Το μόνο που χρειάζεται δηλαδή είναι η φαντασία μας. Είναι πολύ χαμηλό, ναι, το κόστος. Σωστό. Να αφήσουμε τη φαντασία μας ελεύθερη και να δημιουργήσουμε και σίγουρα θα αισθανθούμε και εμείς και τα παιδιά πολύ μεγάλη ικανοποίηση που θα έχουμε φτιάξει μόνοι μας τις λαμπάδες. Παρόλο που παραδοσιακά την κάνει η νονά τη λαμπάδα, θα μπορούσε να είναι μια καλή πρόταση να πάρει η νονά το βαφτιστήρι της στο σπίτι. Ακριβώς, μα αυτό θέλουμε να προτείνουμε. Και να φτιάξει μαζί τη λαμπάδα. Απ' την άλλη μεριά, και αυτό αν δεν είναι δυνατόν, ας φτιάξει το παιδάκι τη λαμπάδα για τη μαμά του. Δεν είναι κακό. Ωραία. Είναι μια πρόταση κι αυτή. Για να δούμε λοιπόν και αυτό το ενδιαφέρον βίντεο. Πώς με ένα απλό κερί μπορούμε να φτιάξουμε μια πασχαλινή λαμπάδα για το βαφτιστήρι μας ή για εμάς. Νανά, τι θα χρειαστούμε? Καταρχήν θα χρειαστούμε ένα απλό κερί, μία λαμπάδα. Θα χρειαστούμε μερικά μέτρα από ύφασμα. Γάζα μπορεί να είναι αυτό, τούλια, κορδέλες, τα χρώματα της αρεσκίας μας και διάφορα διακοσμητικά. Εγώ έχω επιλέξει κάποια λουδάκια, εδώ είναι κρινάκια ή γαλάζια τριαντάφυλλα ή κάποιο στολίδι σε παιχνιδάκι, αν είναι για βαφτιστήρι. Πασχαλίτσες, πεταλουδίτσες και θα δούμε στη συνέχεια πώς μπορούμε να συνθέσουμε μια λαμπάδα που να είναι ρομαντική, όμορφη και ιδιαίτερη. Λοιπόν, κόβουμε ένα ύφασμα σε αυτό το μέγεθος περίπου από γάζα με μια τρυπούλα στη μέση. Το ίδιο βέβαια αντί για γάζα ή για κάποιο άλλο ύφασμα μπορείτε να το κάνετε με δαντέλα ή και με τούλι που μπορείτε να προμηθευτείτε από τα καταστήματα, διάφορα καταστήματα με είδη συσκευασίας. Λοιπόν, το περνάμε στη λαμπάδα. Έχουμε μια κορδελίτσα διάφανη, την προτιμούμε για να
γιατί μετά θα χρησιμοποιήσουμε άλλη χρωματιστή κορδέλα, οπότε να μην έχει πολυχρωμία η λαμπάδα μας. Το δένουμε καλά, το γυρίζουμε και το ξαναδένουμε και παίρνουμε τα λουλουδάκια που έχουμε επιλέξει. Εδώ έχουμε διαλέξει γαλάζια τριαντάφυλλα. Τα περνάμε μέσα. Και αφού τα έχουμε περάσει, τότε σφίγγουμε καλύτερα την κορδέλα μας. Λοιπόν, παίρνουμε άλλο ένα κομματάκι από τη γάζα, την περνάμε να εφάπτεται με το προηγούμενο ύφασμα. Θέλουμε να δώσουμε όγκο στη λαμπάδα μας, έτσι, να κάνει πιετούλες. Παίρνουμε άλλο ένα κομματάκι από τη διάφανη κορδελίτσα μας. Η διάφανη αυτή κορδελίτσα, που είναι και πολύ λεπτή, βολεύει στο να δένουμε τα υφάσματά μας πάνω στη λαμπάδα. Τα υφάσματα και τα λουλουδάκια πάνω στη λαμπάδα, χωρίς όμως να γίνονται ευθυάκριτα. Λοιπόν. Νανά, μπορούμε αντί για γάζα να βάλουμε τούλι? Ναι, βεβαίως. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Μπορούμε έτσι να κόψουμε κομματάκια και να το δέσουμε σε δύο διαδοχικά τμήματα και μπορούμε να το βρούμε πολύ εύκολα το τούλι. Πόσο κοστίζει? Είναι αρκετά οικονομικό. Το πολύ 1 ευρώ το μέτρο, αλλά βολεύει γιατί βγάζουμε πάρα πολλά κομμάτια με 1 μέτρο τούλι. Για τη λαμπάδα μας αυτή έχω επιλέξει ίδιο χρώμα κορδελίτσα σε γαλάζιο με τα τριανταφυλλάκια, όπου κόβουμε περίπου 1 άνοιγμα χεριών. Λοιπόν, το κόβουμε και μετά το περνάμε εκεί που έγινε η ένωση με τα 2 υφάσματα. Του φτιάχνουμε ένα κόμπο. Έτσι. Είναι κορδέλα όπου σουρώνει και γίνεται φιωγκάκι από μόνη της. Είναι και για όσες δυσκολεύονται έτσι να κάνουν ένα φιωγκάκι, αντί να καθόμαστε να ράβουμε. Αν τη ζητήσετε στα καταστήματα με είδη συσκευασίας. Ή κεραπτικής. Ή κεραπτικής, ναι. Είναι σαν την κορδέλα βάζουμε στις κουρτίνες. Λοιπόν, το δένουμε. Wow, σαν λουλούδι έγινε. Ναι, σαν λουλούδι. Λοιπόν, το τελευταίο διακοσμητικό που θα βάλω στη λαμπάδα μας είναι ένα σκηνάκι σε χρυσό χρώμα. Το περνάμε πάνω από τα λουλούδια. Έτσι. Το τυλίγουμε πάνω στη λαμπάδα. Και το δένουμε 2 απλούς κόμπους, απλά για να στερεωθεί. Και η λαμπάδα μας, όπως βλέπετε, είναι έτοιμη. Και με τη χαρά ότι τη φτιάξαμε μόνοι μας.